Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέμα χρόνου είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του τουριστικού χαρακτήρα του τρένου. Μάλιστα, αυτή θα έχει και σημαντική αναφορά στην Πελοπόννησο με βάση τον σχεδιασμό που έχει κατατεθεί. Όπως προβλέπετε, βαγόνια του Orient Express και βασιλικά βαγόνια θα μπουν στις ράγες του ΟΣΕ. Μνήμες και εικόνες από το παρελθόν του σιδηρόδρομου υπόσχονται να μας χαρίσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς ΟΣΕ, τρένο ΟΣΕ και ΕΣΤΗ με την δρομολόγηση μουσιακού τροχαίου υλικού που υπάρχει διάσπαρτο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Και η αξιοποίησή του είναι πλέον θέμα χρόνου. Βασιλικά βαγόνια, βαγόνια του θρυλικού Orient Express, καθώς και ατμήλατες μηχανές, θα δρομολογηθούν και πάλι στις ράγες, ικανοποιώντας τους λάτρεις του μουσιακού σιδηρόδρομου. Βέβαια, όλη η μετρική γραμμή της Πελοποννήσου παραμένει λειτουργική. Το μηχανοστάσιο είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε στην ΕΣΤΗ, στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού. Είναι ένα από τα μηχανοστάσια τα οποία επιλέξαμε να διατηρήσουμε στη δύναμη της νέας εταιρείας, διότι έχει μηχανήματα τέτοια που μπορούν να βοηθήσουν στη συντήρηση του τροχαίου υλικού, αλλά ταυτόχρονα και είναι κόμβος για ένα σχέδιο το οποίο ήδη συζητείται μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο η κυρία Κεφαλογιάννη το δέχτηκε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να το συζητήσουμε και ήδη γίνονται οι πρώτες μελέτες, έτσι ώστε το μετρικό δίκτυο της Πελοποννήσου να αυξηθεί, να λειτουργήσει για την αύξηση του τουρισμού. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στα σιδηροδρομικά νέα, ο πρόεδρος της ΕΣΤΗ Στέφανος Αγιάσογλου, δύο βασιλικά βαγόνια που βρίσκονται στον Βόλο θα μεταφερθούν στην Πελοπόννησο, ώστε να χρησιμοποιηθούν στο εδώ μετρικό δίκτυο, ενώ τα βαγόνια του Orient Express θα αξιοποιηθούν στο δίκτυο κανονικού εύρους. Επίσης, ο κύριος Αγιάσογλου αναφέρθηκε στις συνεννοήσεις που γίνονται με το Υπουργείο Τουρισμού, με την Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη, για την τουριστική αξιοποίηση του μουσιακού τροχαίου υλικού. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο το τροχαίο υλικό, όσο και οι ατμήλατες μηχανές βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, χάρη στο μεράκι και την αγάπη φίλων που αγαπούν το τρένο. Στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, η αξιοποίηση αυτού του σπουδαίου τροχαίου υλικού γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά όπως λέει ο λαός μας, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ένα είναι βέβαιο ότι με καλή και οργανωμένη προσπάθεια τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Σε αυτό συνηγορούν οι απίστευτες ομορφιά διαδρομές που υπάρχουν σε όλο το σιδηροδρομικό μας δίκτυο, σε συνδυασμό με τον αρχαιολογικό μας πλούτο, η τουριστική αξιοποίηση των οποίων θα αποφέρει σημαντικά κέρδη και στην οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλά κράτη του κόσμου ο μουσιακός σιδηροδρομικός τουρισμός έχει ραγδαία ανάπτυξη δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που δείχνουν οι λάτρεις του μουσιακού τρένου. Αυτά λοιπόν για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η λεγόμενη ξανά επένδυση στο σιδηρόδρομο, γιατί έχουν μέχρι τώρα δαπανηθεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ένα καινούριο σιδηροδρομικό δίκτυο, όμως δεν κυκλοφορούν τρένα. Να καλησπέρισουμε εμείς τον διευθυντή της τηλεόρασης ΠΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννη και τον συνάδελφο τον Κώστα Τζαρετζούλια. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Κώστα, ξεκινάω με σένα, γιατί το είχε πει πριν από λίγο καιρό ο κ. Αγιάσογλου εδώ στην τηλεόραση ΠΕΣ και φαίνεται ότι το σχέδιο αυτό που υπήρξε στο πλαίσιο της εξέλιξης της εταιρείας τροχαίου υλικού θα μπει σε εφαρμογή. Αναμφισβήτητα, Θέμη, το ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο σιδηρόδρομος, ειδικά σε επίπεδο Πελοποννήσου, νομίζω ότι συμφωνούν όλοι με αυτό. Τι να λέμε για τις ομορφιές, για τα τοπία ή για το πώς μπορεί να εξυπηρετήσει τουριστικά την αναβάθμιση της περιοχής. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, έχουν επενδυθεί τόσα μα τόσα εκατομμύρια. Έχουν μπει, υποτίθεται, νέες γραμμές, οι οποίες έχουν μείνει αναξιοποιητές λόγω της πορείας που έχει λάβει το τρένο. Και όχι μόνο αυτό, σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει σιγά σιγά και ξυλώνονται. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη, θα λέγει κανείς, το δίκτυο να ξαναζωντανεύσει. Και ειδικά εάν μπούμε σε μια λογική και σε μια διαδικασία να το δούμε από την τουριστική του πλευρά, είναι ευχής έργων, γιατί τα ωφέλη θα είναι διπλά. Και σε επίπεδο μεταφορών, αλλά φυσικά σε επίπεδο τουριστικής αξιοποίησης. Σε μια Πελοπόννησο όπου νομίζω και εκτιμώ οι κατευθύνσεις είναι συγκεκριμένες και όλοι στοχεύουν στην τουριστική αναβάθμιση του προϊόντος σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Σίγουρα η εξέλιξη αυτή φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλή, δεν το συζητάμε. Βασιλικά βαγόνια, όλοι έχουμε δει και ξέρουμε την ιστορία και πόσο μάλλον για την αναβάθμιση όλης της γραμμής περιφέρειας της Πελοποννήσου και όλης της Πελοποννήσου γενικότερα. Θα είναι σίγουρα μια σημαντική εξέλιξη και στο κομμάτι αυτό. Και βλέπουμε σήμερα πόσο ερημώνει, θα λέει κανείς, και το μηχανοστάσιο της Καλαμάτας αλλά και οι υπόλοιπες υποδομές του τρένου στην Πελοπόννησο. Νίκο, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο άμεσα, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος για χάσιμο. Είδαμε πέρυσι και πρόπερσι ότι έγινε με τα τουριστικά τρένα και πόσο αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Πολύ σωστά το είπες, τι είδαμε πέρυσι και πρόπερσι, τι έγινε με τα τουριστικά τρένα. Καταρχήν, να αξίζουν συγχαρητήρια στο Σύλλογο Φίλων των Σιδηροδρόμων,
Είχα την τύχη πέρυσι σε μια εκδρομή, μάλλον σε ένα ρεπορτάζ που κάναμε στους Χράνους εκεί στη Μεγαλόπολη, στο χωριό Χράνους που είναι με ένα καταπληκτικό χωριό και όταν πέρναγε το τρένο όλοι ήταν το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι. Τελικά με το που σταμάτησε το τρένο, σταμάτησε και η ανάπτυξη περίπου σε αυτό το χωριό, γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται με την κοινοτροφία και με άλλα πράγματα, αλλά όταν σταμάταγε το τρένο μπορούσαν και πουλούσαν και τα προϊόντα τους. Εκεί γνώρισα και τους, είχα την τύχη να γνωρίσω και τον μερικά άτομα από την Ηλία, μερικά άτομα του Σταθμάρχη την Ηλία και μια κοπέλα, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν και οι φίλοι του σιδηροδρόμου στην Ηλία, προκειμένου να ξαναδημιουργηθεί, να αναγεννηθεί ξανά αυτό το μέσο που κακά τα ψέματα, εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, το θυμόμαστε με μεγάλη νοσταλγία. Ιδιαίτερα όσοι πηγαίνανε φαντάρι, ξέραμε ότι πηγαίνονόμαστε στην Αθήνα φαντάρι με το τρένο. Μπαίναμε από την Καλαμάτα το βράδυ και βγαίναμε το πρωί στην Αθήνα. Όταν ήταν και μεγάλες οι διαδρομές του λεωφορείου. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτός ο τρόπος μετακίνησης, αλλά και εκδρομής και για τουριστικούς σκοπούς, όπως είπε και ο κ. Αγιάσογλου, δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς, αλλά και σε όλους όσους δεν το έχουν δει, και ξένους και μη, να δουν τις ομορφιές της πατρίδας μας, τις φυσικές ομορφιές, γιατί εκεί που περνάει το τρένο δεν μπορεί να περάσει αυτοκίνητο. Και εκεί που περνάει το τρένο πραγματικά είναι καταπληκτικές και καταπληκτικές ομορφιές. Ακόμα και μέχρι, δηλαδή μέχρι την Τριφυλία να πάει κανένας με το τρένο, θα δει τελείως διαφορετική φύση και τελείως διαφορετικά μέρη από αυτά που βλέπει με το αυτοκίνητο. Να δώσω και μια πληροφορία ότι αυτό σε σχέση με τα τρένα, ότι ήδη δρομολογείται και σύντομα θα έχουμε και τη γραμμή σαν προαστιακό σιδηρόδρομο, τη γραμμή Καλαμάτας Μεσίνης. Ήδη δρομολογείται, ήδη υπάρχει ένα σχέδιο πολύ μεγάλο και νομίζω ότι θα υλοποιηθεί στον αμέσως επόμενο καιρό. Δηλαδή θα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτός ο σύνδεσμος με τη Μεσίνη και να λειτουργήσει σαν προαστιακό σιδηρόδρομος που θα ωφελήσει πάρα πολύ κόσμο. Και λόγω του αεροδρομίου και λόγω των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν πιο πολύ στις βιομηχανικές ζώνες εκεί, αλλά και το κυριότερο απ' όλα και ανθρώπων οι οποίοι μπαινοβγαίνουν συνήθως, μας φέρνουν πιο κοντά με τη Μεσίνη, δηλαδή τα δρομολόγια θα είναι πολύ, πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται κανένας να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του και δεν χρειάζεται οπωσδήποτε κανένας να ψάχνει να βρει πάρκινγκ και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, το είχαμε. Αλλά και την ομορφιά που θα προσφέρει όλο αυτό το τρένο να πηγαίνει έρχεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο οικονομικό πεδίο. Τη βεβαιότητα ότι η χώρα μας δεν θα χρειαστεί περαιτέρω οικονομική βοήθεια και ότι είναι ικανή να σταθεί μόνη της στα πόδια, εξέφρασε συνέντευξή του στο Bloomberg ο Αντώνης Σαμαράς. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα μειωθούν περισσότερο. Την εκτίμηση ότι από το 2015 η Ελλάδα θα έχει όχι μόνο πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και δημοσιονομικό πλεόνασμα, διατυπώνει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο κ. Σαμαράς ξεκαθαρίζει πως η Ελλάδα δεν βιάζεται να επανέλθει στις αγορές και τονίζει πως πλέον αναμένει από τους Ευρωπαίους εταίρους να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα σχετικά με την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι αναμένει οι επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων να μειωθούν περαιτέρω και επισημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει άμεσα σχέδια να πουλήσει περισσότερο χρέος. Δεν θέλουμε να δανειστούμε περισσότερα από ό,τι χρειάζεται, λέει, προσθέτοντας πως στο μέλλον θα ζητήσουμε τα χρήματα που θέλουμε σε χαμηλότερη τιμή. Ο κ. Σαμαράς ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερα χρήματα από τον επίσημο τομέα. Δεν έχουμε κανένα δημοσιονομικό έλλειμμα. Δεν έχουμε κενό χρηματοδότησης και πάνω σε αυτό έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στις αγορές εάν είναι απαραίτητο, σημειώνει. Αναφορικά με το ελληνικό χρέος, ο Πρωθυπουργός λέει πως αναμένει οι εταίροι της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ να τηρήσουν τη συμφωνία του 12 και να παράσχουν περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει πως η μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού, η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης και οι αλλαγές στις αγορές εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών κάνουν την Ελλάδα πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Αναμένουμε από το 2015 πως θα έχουμε όχι μόνο πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά ότι θα πάμε σε ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε σε θέση από μόνοι μας να πληρώσουμε το χρέος μας χωρίς δανεισμό. Υπάρχουν πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες που μπορούν να το κάνουν αυτό σήμερα, τονίζει. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την έλλειψη ρευστότητας ως την άμεση πηγή ανησυχίας του, λέγοντας πως είναι τρελό να υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν πραγματικά να πετύχουν, αλλά να μην έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Υποστηρίζει πως οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στις αγορές και ότι η ανακεφαλαιοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα θα βελτιώσει την ψυχολογία και θα επιτρέψει να αυξηθεί η ρευστότητα. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα στην προεκλογική επικαιρότητα και να έρθουμε λίγο περισσότερο στα τις περιφέρειες. Θες, είπαμε λίγο περισσότερα για τους Δήμους πιο αναλυτικά. Κώστα, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην περιφέρεια γιατί πλησιάζουν και οι μέρες.
Ναι, να ξεκινήσουμε και να δώσουμε μια είδηση πρώτα και κύρια με βάση εγκύκλιο που ήρθε, ότι κανονικά θα ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί το 1996 ασχέτως ημερομηνίας στις δημοτικές εκλογές αλλά και για τις ευρωεκλογές. Είναι μια απόφαση, ανακοίνωση που δόθηκε μέσα από εγκύκλιο σχετικά με τις περιφερειακές αλλά και αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς και τις υπόλοιπες εκλογές που θα γίνουν τον Μάιο. Όλοι όσοι έχουν γεννηθεί το 1996 ψηφίζουν κανονικά. Τώρα, στα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αυτοδιοικητικά, Θέμη, κυριαρχή αυτό που ουσιαστικά είπαμε και χθες, η κατάρτιση των συνδυασμών εκεί όπου κυριαρχούν τα ζητήματα στο πώς θα κλειστούν κάποια ψηφοδέλτια. Και στο μέτωπο αυτό, και προκειμένου να υπάρξει έτσι μια ευτυχής κατάρτιση για τους περισσότερους, εντείνονται οι διεργασίες και οι ζυμώσεις σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να δουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν και συζητήσεις. Υπάρχουν συζητήσεις στο πλαίσιο συμμαχιών, στο πλαίσιο συνεργασιών και γενικότερα ψάχνουν μια πολιτική φόρμουλα είτε σε βάση προγράμματος είτε σε βάση πολιτικών κατευθύνσεων προκειμένου να υπάρξει αυτή η συμπόρευση για να μην βγει κάποιος από την κούρσα. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο όπως το καταλαβαίνουν και οι συμπολίτες μας, καθώς όλοι ξεκίνησαν με κάποια όνειρα και φαίνεται ότι δεν θα φτάσουν μέχρι τέλος. Και δεν είναι απίθανο πλέον, κυρίως και σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, να δούμε κάποιους να αποχωρούν από την κούρσα ή να συγχωνεύονται ή τέλος πάντων να υπάρχουν κάποιες διεργασίες. Έχουν ακουστεί και πάρα πολλά και για τον κύριο Δέντα και για τον κύριο Μανώλη ότι είχε υπάρξει κάποια συνάντηση. Τώρα το πού θα φτάσει όλο αυτό θα το δούμε προφανώς στις επόμενες ημέρες. Νίκο, να έρθουμε γιατί τώρα το ενδιαφέρον εκεί είναι. Στο πώς θα πάνε συνδυασμοί και με ποιους υποψήφιους, θα λέει κανείς, και αντιπεριφερειάρχες, γιατί περιμένουμε να τα ακούσουμε αυτά τις τελευταίες ώρες. Τις τελευταίες ώρες θα το ακούσουμε. Να πούμε ότι την Κυριακή τελειώνει η προθεσμία, η οποία έχουν το δικαίωμα οι συνδυασμοί να καταθέσουν ολοκληρωτικά τους συνδυασμούς, τους υποψηφίους, όλα δηλαδή και τους υποψηφίους και όλα τα, όλο τον κόσμο τον οποίο θα περιλαμβάνει ο συνδυασμός. Να πούμε, όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, ότι πολλές φήμες υπάρχουν, ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία για συνάντηση του κύριου Μανώλη με του κύριου Δέδε, προκειμένου να συμπορευτούν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτοί σίγουροι. Όχι, προτιμώ να συμπορευτούν, διότι σε μια δημοσκόπηση η οποία έγινε, τους δείξανε ότι είναι πολύ πίσω από το δεύτερο, ο οποίος είναι ο κύριος Βουδούρης. Ο πρώτος μακράν είναι ο κύριος Στατούλης, δεύτερος πολύ, σχεδόν με το μισό ποσοστό, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοσκόπησης, είναι ο κύριος Βουδούρης, και πολύ χαμηλότερα, δηλαδή στο μισό του μισού, είναι ο κύριος Δέδες με τον κύριο Μανώλη. Και βλέπουν ότι ίσως είδανε, διαβλέψαν ότι με μια τυχόν συμπόρευσή τους μπορεί να τους οδηγήσει να οδηγήσουν τη δεύτερη κούρσα. Που εκεί, όποιος μπει στο δεύτερο γύρο, όπου υποψιάζεται, όλα παίζονται, όλα ανοιχτά είναι. Τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους, περιμένουμε, όπως είπαμε, όλους τους συνδυασμούς της περιφέρειας τελικά να ολοκληρώσουν και να δούμε τι γίνεται. Οι περισσότεροι, ο κύριος Γόντικας έχει κατασταλάξει. Οι υπόλοιποι, βλέπουμε ότι ο κύριος Βακαλόπουλος βλέπουμε προχωράει, νομίζω ότι και αυτός θα έχουμε ανακοινώσει. Είναι οι ανακοινώσεις τελευταία στιγμή και οι διαβουλεύσεις και οι ζυμώσεις γίνονται τελευταία στιγμή. Να πούμε, όσον αφορά τις εκλογές, ότι μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στους υποψηφίους του Δήμου Καλαμάτας, τον κύριο Νίκα, τους υποψηφίους του κύριου Νίκα, του συνδυασμού του κύριου Νίκα, που εκεί πραγματικά γίνεται πολύ μεγάλη μάχη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν υποψήφοι που αυτό είναι προς τιμήν τους, δηλαδή τους αξίζουν συγχαρητήρια, που ξυπνάνε το πρωί. Εγώ είδα ανθρώπους στην πλατεία, οι οποίοι έχουν ξυπνήσει από το πρωί μέχρι το βράδυ και γυρνάνε να μοιράζουν κάρτες, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έχουν κατέβει και οι αεροδημότες, έναν-έναν, δηλαδή πάνω κάτω στην πλατεία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτοί κάνουν ένα πραγματικό αγώνα και βλέπουμε ότι ιδιαίτερα, και τους αξίζουν συγχαρητήρια βέβαια, γιατί νομίζω ότι ο αγώνας αυτός ο οποίος θα γίνει στο Δήμο Καλαμάτας, ποιοι θα μείνουν έξω και ποιοι θα μπουν μέσα στη δημοτική ομάδα του κύριου Νίκα που θα εκλεγούν, νομίζω ότι, ότι εκεί θα γίνει μια πολύ 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 μεγάλη πραγματική μάχη. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά και την περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κύριος Στατούλης νομίζω θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες και τους περιφερειάρχες, δεν ξέρω, νομίζω ήδη έχουν κατασταλάξει τα πράγματα, ήδη έχουν... Έχει βρεθεί, έχει κατασταλάξει και στον κορμό και σε όλα τα τέτοια. Απλά αναμένει, είναι λόγω τακτικής να τους ανακοινώσει. Δεν ξέρω, νομίζαμε και σήμερα, μπορεί και αύριο, μπορεί και μεθαύριο, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Μπορεί και την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή την τελευταία μέρα, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως,
Αυτή η εβδομάδα, κακά τα ψέματα, είναι εβδομάδα αγωνίας για όλους τους υποψηφίους και αγωνίας και για εμάς να παρουσιάσουμε στον κόσμο το τι θα γίνει τελικά. Γιατί και εμάς οι πληροφορίες και οι παραφιλολογίες και όλα τα αυτά πάνε και έρχονται. Πάντως το άπιστο του Θωμά τελειώνουν τα ψέματα, αυτό είναι γεγονός. Και αλλιώς πώς θα φτάσουν οι θέμοι έτσι να μπουν στην τελική ευθεία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Πάμε λίγο στα αγροτικά μας τώρα θέματα. Αν και ένα μεγάλο μέρος της συγκομιδής προωθήθηκε μέσα στις ημέρες του Πάσχα, υπάρχει ζήτημα με τις καθυλωμένες τιμές της πατάτας. Στα 40 λεπτά έφτασαν αυτές, όταν πέρυσι ξεκίνησαν στα 52. Τα προβλήματα δεν λείπουν παρά το γεγονός ότι η ποιότητα και φέτος είναι υψηλή. Πρόκειται για ένα από τα προϊόντα της Μεσσηνίας που έχουν την δική τους ξεχωριστή δυναμική. Η πατάτα, σε Καλαμάτα και Μεσσίνη, βγήκε και φέτος με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όμως τα προβλήματα που είχαν να κάνουν κυρίαρχα με την τιμή αλλά και τις καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι επηρέασαν. Η παραγωγή είναι σε εξέλιξη. Έχει βγει το 60% της παραγωγής. Σε γενικές γραμμές η παραγωγή φέτος δεν ήταν πολύ καλή. Λόγω των βροχών και λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων είχαμε πολλά προβλήματα. Και πράσινο είχαμε και σκασμένες είχαν οι πατάτες. Αλλά πέρα από αυτό, οι πατάτες μπήκαν στα συσκευαστήρια μέσα, φύγαν ποιοτικά άριστα από την περιοχή μας. Εδώ μόνο ο κόσμος φέτος, από ό,τι βλέπω, θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα έχουμε τα αναμένα αποτελέσματα οικονομικά, θέλω να πω. Τις ημέρες της μεγάλης εβδομάδος υπήρχε μεγάλη ζήτηση για εξαγωγή. Φύγαν πάρα πολλές πατάτες. Είναι και αυτό ένα βαντάζ για την περιοχή μας. Τις προτιμάνε οι Ευρωπαίοι τις πατάτες τις δικές μας, όπως και οι Έλληνες. Και έχουν φύγει αρκετές ποσότητες. Οι καλλιέργειες πάντως που ήταν στον κάμπο φαίνεται να αντιμετώπισαν περισσότερα προβλήματα. Εγώ σε γενικές γραμμές καλά πήγα σαν παραγωγή. Τα προβλήματα τα μεγάλα τα έχουν οι κάμποι. Εκεί που πλημμύρισαν τα χωράφια, εκεί είναι πιο πολλά τα προβλήματα. Τα πυρβόλια που είναι πάνω από τον δρόμο της Μπούκας έχουν καλύτερη παραγωγή. Σε σχέση με πέρυσι πάντως οι τιμές είναι πτωτικές. Αυτές ήδη καταγράφουν ένα 40 λεπτά το κιλό. Όχι, οι τιμές δεν μπορούν να αποκοιμάσουν σε κανονικά επίπεδα γιατί πέρσι πουλούσαμε 53-54 λεπτά πατάτες και φέτος ξεκίνησαν με 42 λεπτά και αυτή την ώρα είναι 40 και οι τάσεις δεν βλέπω να ανεβαίνουν. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Μεσσίνης, το handicap της τιμής από τον παραγωγό στον καταναλωτή δεν έχει ακόμα κλείσει. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί πάλι πάρα πολλές φορές, να γίνονται σωστοί έλεγχοι. Οι πατάτες φεύγουν από εδώ 40 λεπτά και στην Αθήνα τρώγονται 90. Αυτό είναι αδικία και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή. Εμείς προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε να δώσουμε στον κόσμο φθηνά προϊόντα. Λόγω των καταστάσεων που περνάει ο κόσμος. Αλλά αυτοί που κάνουν το εμπόριο δεν το βλέπουν. Κοιτάνε μόνο το κέρδος. Και μέσα στα υπόλοιπα προβλήματα, η πατατοπαραγωγή είχαν να αντιμετωπίσουν και εκείνο που είχε να κάνει με τις κλοπές τόσο των μηχανημάτων τους όσο και του προϊόντος. Έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα της περιοχής μας. Ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε αν θα είναι τα εργαλεία στη θέση τους, αν θα υπάρχουν μπαταρίες, αν θα υπάρχουν πετρέλαια, αν θα υπάρχουν σίδερα, αν θα υπάρχουν μηχανήματα. Έχουν γίνει πάρα πολλές κλεψές. Πρέπει η πολιτεία οπωσδήποτε να μεριμνήσει, να μην κοιτάνε μόνο τον ψήφο, να δουν να πάρουν μόνο τον ψήφο τώρα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην Ήπεθρο. Πρέπει αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν αναλόγως. Λοιπόν, πάμε στον χώρο της παιδείας, γιατί μπορεί να βρισκόμαστε σε ημέρες διακοπών, θα έλεγε κάποιος, αλλά κάποια σχολεία θα ξεκινήσουν νωρίτερα. Να καλησπερίσουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον Διευθυντή Δευτεροβαθμίας, τον κύριο Πλατάρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι θα ξεκινήσουν νωρίτερα. Υπάρχουν σχολεία της Μεσσηνίας καταρχήν, έτσι, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, έχουμε 8 σχολεία από τα 500 σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα κάνουν κάποιες αναπληρώσεις σε σχέση με τις καταλήψεις που είχαν κάνει. Mm-hmm. Δύο σχολεία, το ΕΠΑΛ της Καλαμάτας και η ΕΠΑΣ, θα κάνουν και τις 3 μέρες, δηλαδή από αύριο μέχρι και την Παρασκευή θα ξεκινήσουν. Το δεύτερο και το έκτο ΕΠΑΛ θα κάνουν τις 2 μέρες, θα ξεκινήσουν από 5η Παρασκευή. Και το πρώτο ΓΕΛ και το Μουσικό Σχολείο της Καλαμάτας θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή. Αυτό είναι μια στοιχειώδης αναπλήρωση σε σχέση με τις καταλήψεις που είχαν γίνει, διότι τα σχολεία προτίμησαν
να μην χρησιμοποιήσουν το παλιό νομοθετικό καθεστώς, να αναπληρώσουν τα μαθήματα με περικοπή των ημερεσίων περιπάτων, και χρησιμοποιήθηκε το νεότερο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από το 2013, όπου λέει ότι στις περιόδους των διακοπών του Πάσχα θα γίνονται ορισμένες αναπληρώσεις. Στην αρχή είχε συζητηθεί για τη Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τελικά κατόπιν ορίμου σκέψεως έγιναν τις τελευταίες μέρες των διακοπών. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Οι καθηγητές θα έρθουν, γιατί έχουμε ακούσει ότι θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις και αν υπάρξει θέμα με τους καθηγητές. Ναι, έχουν προκηρύξει η ΟΛΜΕ, και η ΕΛΜΕ. Έχουν προκηρύξει 3 ώρες τάσης εργασίας. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να μην έρθουν και να γίνουν μαθήματα. Ωραία. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Τουλάχιστον από την δευτεροβάθμια έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, θα λέει κανείς, για να υπάρξει αυτή η ομαλότητα της επανέναρξης πιο νωρίς. Βεβαίως, βεβαίως. Κανονικά. Θα γίνουν όλα κανονικά και στην ώρα τους. Με τις πανελλαδικές θα πάμε καλά, δηλαδή. Θα πάμε καλά προς την πορεία προς τις πανελλαδικές, εκτιμάτε εσείς. Ελπίζουμε να κάνουμε, γιατί έχουμε ένα προσωπικό το οποίο είναι συνηθισμένο σε τέτοιες διαδικασίες, έχει εμπειρία στην ασφάλεια των εξετάσεων, πάντα και παίρνουμε και άριστα ως νομός τουλάχιστον, και ευελπιστούμε ότι και φέτος θα είναι όλα άψογα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Ξεκινά αύριο το τηλεφωνικό σύστημα για ένα ραντεβού σε γιατρό του παιδί. Του παιδιού, να το πούμε έτσι. Απλά ο γιατρός θα κλείνεται μέσω των 5 αψήφιων αριθμών που ίσχυαν και στο ΝΕΟΠΗ και μάλιστα με χρέωση. Οι μονάδες ήδη λειτουργούν, έχοντας ωστόσο ακόμα ελλείψη γιατρών που αναμένεται, όπως σημειώνεται, άμεσα να καλυφθούν. Ξεκινά την Τετάρτη το τηλεφωνικό σύστημα για ένα ραντεβού με γιατρό του παιδιού. Ο γιατρός θα κλείνει μέσω των 5 αψήφιων αριθμών που ίσχυαν και στο ΝΕΟΠΗ και μάλιστα με χρέωση. Κάτι που δεν θα αποφευχθεί έως και το 2016, καθότι τότε λήγουν τα συμβόλαια με τις ιδιωτικές εταιρείες που είχε συνάψει η διοίκηση του ΕΟΠΗ. Μάλιστα, χρέωση για ένα ραντεβού θα υπάρχει και μέσω ίντερνετ, καθώς ξεκινάει η διαδικασία διαγωνισμού για την ανέβρεση εταιρεών που θα δημιουργήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου και θα υπάρχει λίστα των ιατρών και των ειδικοτήτων αυτού. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι η χρέωση μέσω διαδικτύου θα είναι χαμηλότερη, αλλά και πάλι οι ασθενείς θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Το παιδί ξεκινά με καθυστέρηση την λειτουργία του και μάλιστα όχι σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα όλες οι ειδικότητες γιατρών στα πολυιατρία. Όπως όλες τις υπηρεσίες, έτσι και η δικιά μας η μονάδα έχει τις ελλείψεις της. Αυτή τη στιγμή όντως λείπουν ειδικότητες, αλλά με το όπως έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός Υγείας, θα προσληφθούν επικουρικοί γιατροί και ελπίζω και εύχομαι να καλυφθούν οι ειδικότητες οι οποίες μας λείπουν. Από ό,τι βλέπω εγώ, που είμαι κάθε μέρα εδώ, οι ασφαλισμένοι έρχονται και μάλιστα έρχονται σε ικανοποιητική προσέλευση. Βέβαια, ζητούν τις ειδικότητες που λείπουν. Και ελπίζουμε, όπως είπα και προηγουμένως, να καλυφθούν. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ενίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, την Τετάρτη ξεκινάει η λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ζήτησης υπηρεσιών υγείας στις μονάδες υγείας του πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να καλούν για προγραμματισμό ραντεβού στα πενταψήφια τηλεφωνικά νούμερα 14554, 14784, 14884 και 14900 κατά τις ώρες 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Να ενημερώσω τους ασφαλισμένους μας ότι από αύριο ξαναξεκινούν τα ραντεβού του πρώην ΕΟΠΗ. Τα γνωστά πενταψήφια νούμερα. Οι ασφαλισμένοι τα γνωρίζουν, είναι ακριβώς τα ίδια. Και μπορούν να κλείνουν ραντεβού από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Για τις ειδικότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην πρωτοβάθμια μονάδα υγείας στην περιοχή της Καλαμάτας, ενημέρωσε σχετικά ο διοικητής της μονάδας στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή η μονάδα μας διαθέτει τις εξής ειδικότητες: την ειδικότητα του παθολόγου, του παιδιάτρου, της γενικής ιατρικής, του ορθοπαιδικού, του χειρουργού, του ουρολόγου, του καρδιολόγου, του οδοντιάτρου, του γυναικολόγου και του ρευματολόγου. Εκείνο που έχει σημασία για μένα και για την κυβέρνηση βέβαια, θα πρέπει να κοιτάξει το θέμα του μικροβιολογικού εργαστηρίου και του τεχνολογικού. Γιατί έχουμε έλλειψη μικροβιολόγου. Αυτή τη στιγμή τα μικροβιολογικά εργαστήρια δεν λειτουργούν. Όπως και το ακτινολογικό βγάζει βέβαια ακτινογραφίες, αλλά δεν γίνεται διάγνωση και πρέπει ασφαλισμένο να πάει στο νοσοκομείο. Οπότε μια ταλαιπωρία για τον ασφαλισμένο. Ελπίζω με την πρώτη ευκαιρία ο Υπουργός το δει αυτό και να λύσει το θέμα του μικροβιολογικού και του ακτινολογικού. Ικανοποίηση επικρατεί στους καταστηματάρχες της παραλιακής ζώνης Καλαμάτας. Η κίνηση ήταν καλή τις μέρες των εορτών, ενώ οι περισσότεροι εν ώψης καλοκαιριού εστιάζουν στο ζήτημα του πάρκινγκ αλλά και των υπηρεσιών και φιλοξενίας. Ικανοποίηση επικρατεί στους επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης αναφορικά με την κίνηση στις ημέρες των εορτών. Μια χαρά. Πιστεύω πως αμγονατίσαμε φέτος. Κινηθήκαμε πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Κυριακή και Δευτέρα του. Λόγω του δρόμου που έχει ανοίξει. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας προτίμησε.
Στα πλαίσια όμως αυτών των δυνατοτήτων που έχει εξαντλήσει πια η Καλαμάτα, είναι αλήθεια ότι βούλιαξε πραγματικά από κόσμο. Πάρα πολλοί και μεσίνοι την επέλεξαν πια για να έρθουν στο Πατρό Αγί να κάνουν τις γιορτές του Πάσχα. Το αποτέλεσμα αυτής της επισκεψιμότητας ήταν έντονη κίνηση στην αγορά, η οποία όμως δεν μεταφράστηκε για τα καταστήματα κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πραγματική δουλειά, λόγω κυρίως των καιρικών συνθήκων που μέχρι το Μεγάλο Σάββατο ήταν πολύ άσχημες. Κυριακή και Δευτέρα και συνεχίζοντας και αυτή η εβδομάδα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά. Ευνοεί ο καιρός, έχει παραμείνει κόσμος. Διαπιστώσαμε ότι και σήμερα Τρίτη ότι έχει παραμείνει κόσμος. Πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι και μια καλή εβδομάδα. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πολλές παραγγελίες, πολύ καφέ, πολύ γλυκό, πολύ απ' όλα. Πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος μας στήριξε, κατέβηκε. Είχαμε πολλή κίνηση. Άρχισε σιγά σιγά να ανοίγει η παραλία, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Σημειώνεται πάντως ότι οι εκτιμήσεις για την ερχόμενη περίοδο είναι ιδιαίτερα καλές, καθώς η κίνηση στα καταστήματά τους αναμένεται να είναι αυξημένη. Πιστεύω ότι η κίνηση θα είναι πολύ περισσότερη από ό,τι πέρσι και θα είμαστε πολύ καλύτερα. Θέλω να πιστεύω ότι και ο κόσμος θα μας προτιμήσει όπως και πέρσι, και ακόμα περισσότερος κόσμος, και ευελπιστούμε για κάτι πολύ καλύτερο. Όσο για τα ζητήματα στην παραλιακή ζώνη, αυτά εστιάζονται κυρίως στις θέσεις πάρκινγκ, αλλά και στο γεγονός ότι στην παραλιακή οδό αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες από τους οδηγούς. Δεν είναι η πρώτη χρονιά ούτε τελευταία που όντως έχουμε πρόβλημα με το πάρκινγκ. Τώρα τι θα μας προσφέρει ο Δήμος, να μπορεί και ο κόσμος να κατεβαίνει με τα παιδιά τους για να μπορέσουμε... Και για τους οδηγούς εδώ πέρα που πηγαίνουν γρήγορα, για τα παιδιά που πηγαίνουν πάρα πολύ. Όπως μας τα έχουν κάνει εδώ τα πράγματα, δεν υπάρχει ούτε αστυνομία, ούτε προφύλαξη από τίποτα. Μένα τα προβλήματα χρόνια και με τη χρήση του Αιγαίου αλλού και με το πάρκινγκ στην περιοχή και με την κίνηση επί της Ναβαρίνου, όπου πολλοί εργαζόμενοι αλλά και επισκέπτες περνάνε, αλλά αναπτύσσονται και ταχύτητες από ασυνείδητους οδηγούς τόσο δικύκλων όσο και αυτοκινήτων. Τα προβλήματα αυτά είναι δεδομένα. Προσπαθούμε χρόνια να τα αντιμετωπίσουμε, η Δημοτική Αρχή, ο καθένας στο πλαίσιο που μπορεί, οι καταστηματάρχες, δύσκολα αντιμετωπίζονται. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το πάρκινγκ, εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το πάρκινγκ φέτος δίπλα δεν το πήρε και κανείς. Ευελπιστούμε να υπάρξει κάποιος χώρος, κάτι να γίνει. Πιστεύουμε σε κάτι καλύτερο. Αναμένεται φέτος να είναι ακόμα πιο καλή η χρονιά σε επίπεδο επισκεψιμότητας. Θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός. Είναι αργά ουσιαστικά για να γίνει πάλι ένας συντονισμός. Αλλά ας διατηρηθούμε στα περασμένα επίπεδα με προσοχή, με αξιοπρέπεια και με σεβασμό κυρίως στους επισκέπτες που θα προτιμήσουν φέτος την περιοχή μας. Όσοι έκρυβαν χρήματα στο σπίτι τους προκειμένου να τα διαφυλάξουν μπαίνουν στο μάτι τους ΔΟΕ, καθώς όχι μόνο θα φορολογηθούν, αλλά κινδυνεύουν με πρόστιμο ακόμη και με ποινικές διώξεις. Αντιμέτωποι με την εφορία, βρίσκονται όσοι έσπευσαν να σηκώσουν τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες την περίοδο 2009-2011. Φοβούμενοι πως η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει και θα τα χάσουν. Η εφορία έχει ήδη ξεκινήσει ελέγχους, κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και όσοι βρεθούν στο στόχαστρο, γιατί επανακατέθησαν ή χρησιμοποίησαν τα λεφτά αυτά για αγορές, κινδυνεύουν με πρόστιμο ή ακόμα και ποινικές διώξεις. Χαρτάται πως τα έχουν βγάλει τα λεφτά. Αν τα έχουν βγάλει με κάποιο μη ένομο τρόπο, και τους πιάσουν και τους πάνε και μέσα φυσικά. Αν τα έχουν νόμιμα βγαλμένοι, καθένας πιστεύει ότι έχει δικαίωμα να φυλάει όπου θέλει τα λεφτά. Ναι, ο Έλληνας ψηφοφόρος δεν ξεφύγει από το επίπεδο του προβάτου. Θα πάμε και σε χειρότερα ακόμα. Όλοι αυτοί που έκαναν αυτή την κατάσταση και έσπρωχναν τον κόσμο, πότε δανείσουν, να περάσει ωραία τέτοια, θα συνεχίσουν να κάνουν αυτές τις παγίδες. Όλοι. Όχι τώρα γιατί παίρνω σύνταξη εγώ και οι άλλοι δεν παίρνουν. Κανείς δεν έπρεπε να προλογείται. Ωραία το μέτρο. Να τους τα πάρει όλα. Όσοι τα βγάλανε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, η εφορία θα ελέγξει λογαριασμούς πάνω από 150.000 ευρώ και από την 1η Απριλίου έχει ήδη στείλει τα πρώτα ραβασάκια. Η αρχή έγινε με 1.500 γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς. Όποιοι πάρουν το χαρτί καλούνται να αποδείξουν πού βρήκαν τα λεφτά. Η εφορία θα κάνει ελέγχους μέχρι και 20 χρόνια πίσω για να επιβάλλει πρόσθετους φόρους. Οι φορολογούμενοι έχουν διορία 10 ημερών για να δώσουν τις εξηγήσεις που τους ζητούνται. Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το βλέπει. Είναι προσωπικό θέμα πιστεύω. Αρκεί να τα έχει, εγώ η γνώμη μου είναι, άμα τα έχει βγάλει νόμιμα τα λεφτά σου, να φυλάξεις όπου θέλεις. Γιατί και οι τράπεζες πάλι σε φορολογάει και από εκεί. Ο καθένας θα κοιτάξει να τα γλιτώσει. Δεν πάμε καλά, γιατί ό,τι παίρνουμε σύνταξη
τα πληρώναμε στο ΣΥΔΕΗ, πληρώναμε το ένα, πληρώναμε το άλλο και είπαν σε ρέσα. Μα το συζητάτε τώρα. Το συζητάτε. Μας καταντήσαν έτσι. Ανάκαμψη στην οικονομία φαίνεται να υπάρχει μετά από τις κλαδικές συμβάσεις που άρχισαν να συμφωνούνται και να είναι οι πρώτες μετά από τρία χρόνια, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πριν. Ο κόσμος βλέπει από θετική σκοπιά αυτή την εξέλιξη. Μετά τη λέλαπα των τελευταίων τριών χρόνων με τις μειώσεις μισθών και τις καταργήσεις επιδομάτων που προκάλεσαν μειώσεις αποδοχών, οι οποίες έφτασαν και το 40% σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται ότι ξεκίνησε η αναστροφή της πορείας των μισθών. Καλό θα είναι, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω τίποτα. Προς το παρόν έχουμε μειώσεις. Σίγουρα, αν αυξάνονται, είναι θετικό. Σίγουρα θα κινηθεί. Βέβαια, σε αυτή την κρίση είναι λίγο δύσκολο. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Αν και ο τουρισμός σίγουρα θα ανέβει. Αύξηση στους μισθούς. Όσοι παίρνουν μισθό. Νομίζω ότι είναι πιο πολλοί αυτοί που δεν παίρνουν μισθό. Μάλλον πρέπει να πάρουν και οι υπόλοιποι μισθό και μετά να κουβεντιάσουμε αν θα πρέπει να πάρουν αύξηση. Να βρουν εργασία. Αυτό είναι το πιο σωστό. Σίγουρα είναι ανάσα πνοής, γιατί κακά τα ψέματα το ελεύθερο επάγγελμα το συγκρατεί το δημόσιο. Δηλαδή αν οι δημόσιοι πάλι αρχίζουν και έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση, είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, τότε και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα μαγαζιά και τα λοιπά θα δουλέψουν πιο πολύ. Οι αυξήσεις που προβλέπονται μέσα στους επόμενους μήνες φυσικά και δεν αποκαθιστούν παρά στο ελάχιστο. Κάποιες από τις απώλειες ξεκινούν από 0,5% και φτάνουν το 2%. Οι κλαδικές συμβάσεις που άρχισαν να συμφωνούνται είναι οι πρώτες μετά από τρία χρόνια που προβλέπουν αυξήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και πριν. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και καταβολή ενός επιπλέον μισθού. Βέβαια, δεν υπάρχει ακόμη κανείς λόγος πανηγυρισμών για τους εργαζομένους, καθώς δεν αποκαθίστανται οι καταργήσεις εργασιακών δικαιωμάτων του παρελθόντος. Ωστόσο, είναι μια αρχή που δείχνει ότι ίσως άρχισε η σταθεροποίηση. Θα είναι οπωσδήποτε. Θα είναι καλό για την οικονομία και για την ανάπτυξη της χώρας. Βέβαια, θα έχει ένα αποτέλεσμα. Μακάρι. Δεν ξέρω πώς τι θα γίνει σίγουρα, αλλά. Δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος. Δεν νομίζω ότι μια μικρή αύξηση τι θα αλλάξει ή μια μικρή μείωση. Δεν παίζουν τόσο ρόλο, όχι. Νομίζω πως άλλα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Οπωσδήποτε, αλλά βέβαια είναι αλυσίδα η οικονομία. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει κίνηση στην αγορά, πρέπει να εξελιχθούμε, να αυξηθούν οι μισθοί. Είναι σημαντικό. Δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα και τώρα είναι δύσκολα για πολύ κόσμο. Εύχομαι όμως να έχουμε αυτοσυγκράτηση και να γελάσουμε, γιατί η χώρα μας έχει περάσει και πολύ πιο δύσκολες στιγμές, πολύ πιο παλιά. Ο καιρός αλλά και η οικονομική στενότητα δεν βοήθησαν στο να είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της Μεσίνης. Να δούμε πώς οι επαγγελματίες αποτύπωσαν την εικόνα αυτή. Το Πάσχα φέτος έπεσε λίγο νωρίς, με τις καιρικές συνθήκες να μην είναι ευνοϊκές για ψώνια. Έτσι και τα καταστήματα στη Μεσίνη δεν έμειναν ικανοποιημένα από την κίνηση, ωστόσο προσπάθησαν για το καλύτερο απέναντι στους καταναλωτές. Ο κόσμος ψώνισε στο μέτωπο δυνατόν. Όταν είχε χρήματα και ήθελε να πάρει, έπαιρνε. Εντάξει, λίγο σφιγμένα, με λίγο με το παζάρι, κάτι έγινε. Κόψε λίγο πώς θα μας τα πεις, είχαμε αυτά τα θέματα. Η κίνηση της γιορτές ήταν καλή. Αν ο καιρός μας βοηθούσε θα ήταν πιο καλά τα πράγματα. Απλά έτσι με τις καιρικές συνθήκες, λίγο ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή, νομίζω ότι χάλασε τη διάθεση, αν θέλετε, του κόσμου που ήταν να μπει για ψώνια. Τα απαραίτητα γίναν. Βέβαια υπάρχουν εκδηλώσεις, γάμοι, βαφτίσια κτλ. Και ευελπιστούμε ότι υπάρχει και πίσω δουλειά. Η κίνηση των καταστημάτων κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας ήταν μειωμένη σε σχέση με την περσινή περίοδο, και αυτό πιστεύω ότι οφείλεται ότι ήταν πιο αργά το Πάσχα, υπήρχε ο καιρός καλός, φέτος είχαμε καλό καιρό, όλα αυτά επηρεάσαν την κίνηση. Ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός, ψωνίσαν τα άκρους απαραίτητα, με λίγο γκρίνια, αλλά εντάξει, προσδοκούμε τώρα. Σήμερα λέω ότι έχει καλό καιρό, υπάρχει κάποια κίνηση. Πιστεύω να πάμε καλύτερα.
Γιατί πέρσι πήγαμε πάρα πολύ, είχε πολλή δουλειά. Φέτος όχι και τόσο. Ήταν μειωμένη η δουλειά. Οι καταστηματάρχες της Μεσσίνης ευελπιστούν να δουλέψουν από εδώ και πέρα, όπου ο καιρός θα ανοίξει. Πιστεύω λίγο περίπου στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Περίπου στα ίδια επίπεδα. Δεν ήξερε ο κόσμος τι θέλει να πάρει. Ο καιρός δεν βοήθησε, ώστε να έχει κάποιο ξεκάθαρο το τι θέλει, για ανοιξάτικο ή χειμωνιάτικο. Στα ίδια επίπεδα μπορώ να πω ότι ήταν, απλά ζητούσαν όσον αφορά τον τομέα των δώρων λίγο πιο καλές τιμές και προσφορές γενικά. Ο κόσμος ήταν πολύ μπερδεμένος και χειμωνιάτικα δώσαμε και ανοιξάτικα δώσαμε, αλλά όχι όπως πέρσι. Γιατί πέρσι βουνάζει πάρα πολύ ο καιρός και είχαμε πολλή δουλειά. Όχι, πλέον μιλάμε μόνο για την καινούργια κολεξιόν που ήταν τα ρούχα ελαφρώς ανοιξιάτικα, τα περισσότερα με πτάση προς καλοκαιρινό. Δηλαδή κανένας πια πιστεύω δεν παίρνει ρούχα που θα είναι μόνο για 15-20 μέρες. Κοιτάνε πάντα το πρακτικό κομμάτι του ντυσίματος και για πόσο χρονικό διάστημα χρειάζονται το ρούχο. Όχι, αυτό δεν έδειξε, δεν μας έδειξε κάτι τέτοιο. Εντάξει, υπήρχαν μερικοί ας πούμε που ζητούσαν και καλές τιμές. Πάντα εμείς καλές τιμές κάνουμε λόγω της κρίσης, όχι τίποτα άλλο, για να ανταποκριθούν και αυτοί στα ψώνια τους, να ψωνίσουν κάτι, να πούνε ότι πήραν κάτι για το Πάσχα. Εμείς έχουμε μηνύματα για το καλοκαίρι, επειδή είμαστε επαρχιακή αγορά, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο που κάνει γάμους, βαφτίσια κτλ. Στην περιοχή, επειδή είναι και πιο όμορφα γενικά τα κέντρα που έχουν χώρους για να δεχτούν και τα χτήματα που νοικιάζουν για αυτές τις εκδηλώσεις, και έχουμε ένα ενδιαφέρον και ενδείξεις ότι θα πάμε καλύτερα. Δηλαδή γίνονται τέτοια γεγονότα στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα σημαντική συνεχίζει να είναι η συμβολή της Μαρίνας Καλαμάτας στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Η κίνηση αυξημένη, κάτι στο οποίο βοηθάει το γεγονός ότι η Μαρίνα αποτελεί μία από τις φθηνότερες στη Μεσόγειο. Άκρως ικανοποιητική είναι η εικόνα που παρουσιάζεται από την Μαρίνα της Καλαμάτας. Η κίνηση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και η Μαρίνα της περιοχής μας βρίσκεται σε πληρότητα ακόμα και 100%. Η σημερινή εικόνα είναι η συνέχεια του χειμώνα. Είμαστε μια περίοδο δηλαδή που τα σκάφη τώρα πέφτουν για το καλοκαίρι. Κάποιοι αναχωρούν, δηλαδή αρκετοί αναχωρούν. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι φιλοξενήθηκαν το χειμώνα και θα μας έρθουν τον επόμενο χειμώνα. Νομίζω ότι η κίνηση σε γενικές γραμμές και με δεδομένη την κρίση, το χειμώνα ήταν αρκετά ικανοποιητική για μας. Φυσικά καλύτερη προβλέπεται το καλοκαίρι, σε σημείο που θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε, γιατί πολλοί, ειδικά ξένοι, προτιμούν την Καλαμάτα. Η πληρότητα το χειμώνα ήταν της τάξης του 80% περίπου. Το καλοκαίρι 100%. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής, ότι η Μαρίνα έχει θέσεις για μικρά σκάφη, ενώ έχουμε πάρα πολλά μεγάλα και δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία, σημαντική είναι η αύξηση του θαλάσσιου τουρισμού για την περιοχή της Καλαμάτας. Ναι, αναμφισβήτητα. Χοντρικά έτσι να το πω, ότι πέρυσι είχαμε περίπου 850 αφήξεις. Πράγμα που σημαίνει ότι 850 αφήξεις για ένα σκάφος που στη χειρότερη περίπτωση θα είχε 5 άτομα πλήρωμα, είναι ένας σεβαστός αριθμός ατόμων που ήρθαν στην Καλαμάτα. Το ότι έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο οικονομικό επίπεδο σημαίνει ότι αφήνουν χρήμα στην Καλαμάτα. Δεν είναι μόνο το ότι αφήνουν τα σκάφη τους, που αφήνοντας τα σκάφη σημαίνει ότι γίνεται συντήρηση και μια κίνηση στα συνεργεία, στα πρατήρια μενζίνης, στα ανταλλακτικά και οπουδήποτε, αλλά παράλληλα κάνουν και τα ψώνια τους, παίρνουν σουβενίρια από την Καλαμάτα και τους αρέσει η Καλαμάτα. Και γενικά νομίζω ότι το επίπεδο των ανθρώπων που επισκέπτονται την Καλαμάτα είναι άνθρωποι που αφήνουν χρήματα στην Καλαμάτα. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης, ήδη γίνονται κάποιες κινήσεις προκειμένου να επιτευχθούν κάποια αποτελέσματα. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ώστε ένα σημείο το πετυχαίνουμε. Δηλαδή, τι, να έχουμε τη δυνατότητα να ελιμενήσουμε μεγαλύτερα σκάφη. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά ότι η Μαρίνα της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις φθηνότερες στη Μεσόγειο. Η Μαρίνα της Καλαμάτας είναι φθηνή και γι' αυτό προτιμάται από τους πάντες. Είναι, μπορώ να πω, και 50% φθηνότερη από ό,τι είναι κάποιες άλλες μαρίνες, ίσως και περισσότερο. Τέλος, σε ό,τι αφορά την φορολογία, ήδη αναμένονται κάποιες κινήσεις για την ελάφρυνση αυτό. Η φορολογία την έχει πνίξει. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια και συνέχεια μας ρωτάνε από το εξωτερικό τι ακριβώς συμβαίνει με τη φορολογία. Τώρα έχουν γίνει, από ό,τι ξέρω, κάποιες ενέργειες από τους αντίστοιχους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξουν κάποια πράγματα σχετικά με τη φορολογία. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
Σε θρησκευτικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη πανεπιστημιακή διάλεξη φιλοσοφίας του καθηγητή Κωνσταντίνου Νιάρχου με θέμα η Ανάσταση του Κυρίου και η Αθανασία της Ψυχής. Η Ανάσταση του Κυρίου και η Αθανασία της Ψυχής ήταν το θέμα της πανεπιστημιακής διάλεξης φιλοσοφίας του καθηγητή Κωνσταντίνου Νιάρχου λόγω και της μεγάλης εβδομάδας που διανύσαμε και την κορύφωση του Θείου Δράματος. Η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι βεβαία περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ιστορικό γεγονός. Αυτό δεν μαρτυρείται μόνο από τους ιστορικούς της εποχής εκείνης, αλλά μαρτυρείται από την γρηγορούσα συνείδηση των εκατομμυρίων, των δισεκατομμυρίων χριστιανών από της εποχής του Χριστού μέχρι και σήμερον. Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι εμφανίζονται ότι είναι αρνητές της Αναστάσεως του Χριστού, κατά βάθος πιστεύουν, δεν το ομολογούν για πολλούς και ποικίλους λόγους. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το πιο συγκλονιστικό, είναι το πιο βέβαιο γεγονός εις την παγκόσμια ιστορία. Τη δική τους προσέγγιση πάνω στο θέμα έδωσαν και συνάδελφοι αλλά και συνεργάτες του καθηγητή. Το σώμα είναι οργανικό και φορέας της ζωής, εν αντιθέσει προς την ψυχή, η οποία δεν διαθέτει τίποτε το σωματικό, αλλά αποτελεί την αιτία της οργανικότητας του σώματος. Μεταξύ του σώματος και της ψυχής υφίσταται ενότητα, με αποτέλεσμα η ψυχή να μην μπορεί να υπάρξει δίχως το σώμα. Η ενοποίηση της ψυχής υπό την κυριαρχία του λογιστικού είναι αποφασιστική σημασίας. Ο άνθρωπος, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι ούτω τρόπο στην ψυχή του δρά αναλόγως. Και όπως ο Σωκράτης εξετάζει διαρκώς τον εαυτό του και θεωρεί ότι ο ανεξέταστος βίος δεν αξίζει να τον ζει κανείς. Ζήσαμε από κοντά το μαρτύριο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τον είδαμε και πάλι εφέτος σταυρωμένον πάνω στο ξύλο του σταυρού. Αιματωμένον, οδυνόμενον, εγκαταλελειμμένον από όλους, υβριζόμενον, ραπιζόμενον, ονειδιζόμενον, με τις αγνωμοσύνης των ακάνθινων στέφανων και με τα τρυπημένα του χέρια που στάζουν αίμα, πάνω στο ξύλο του σταυρού αναφωνεί το Ηλί, Ηλί, εβραϊκά, λαμπάσα παχθανίν. Ο εθελοντισμός αποτελεί μέρος της ζωής και της καθημερινότητας των ανθρώπων στο Σύλλογο Γιαννίτσα Ναυαθή. Τελευταία δράση, ο καθορισμός του οδικού δικτύου. Ο εθελοντισμός πραγματικά έχει βρει πρόσφορο έδαφος στην ευρύτερη περιοχή της Παρισίας. Μετά την πρόσφατη δεδροφύτευση από το Σύλλογο της Γιαννίτσανα στην παραλιακή ζώνη, έχουμε και καθαρισμό κατά μήκος του Εθνικού Δρόμου και Παρισίας Φιλετρών. Ο εθελοντισμός δεν αναδεικνύεται μόνο ως δύναμη ανάγκης στην εποχή της κρίσης, αλλά ως μια προτεραιότητα των ανθρώπων που προσπαθούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και όχι να κάνουν ιδιωτελή εισφορά. Κοντά μας είναι ο εκπρόσωπος λόγου, ο κύριος Γιάννης Γαρδικιώτης. Κύριε Γαρδικιώτη, σε βλέπω ενεργό πολίτη. Ναι, ευχαριστούμε που ήρθατε και που δίνετε στο σύλλογό μας τη δυνατότητα να δείξει την παρουσία του για την περιοχή μας, που την αγαπάμε και αγωνιζόμαστε κάθε μέρα να την κάνουμε πιο καθαρή, πιο όμορφη. Και σε αυτή την προσπάθεια σήμερα ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε τον εθνικό δρόμο από σκουπιδάκια, να καθαρίζουμε από χορτάρια και να ομορφύνουμε την περιοχή μας γενικότερα στα πλαίσια του εθελοντισμού. Αγωνιζόμαστε για όλη την περιοχή, θα κάνουμε παρέμβαση και στη θάλασσα αργότερα για να καθαρίσουμε από τα διάφορα εκεί σκουπίδια, ούτως ώστε οι παραλίες να είναι καθαρές και το Πάσχα να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους τουρίστες να απολαύσουν τις ομορφιές της περιοχής μας. Πόσο ομάδες είναι? Αυτή τη στιγμή είμαστε 6 ομάδες χωρισμένοι και ο καθένας κάνει από ένα αντικείμενο που έχουμε ήδη διαγράψει για να έχουμε προβλέψει για να κάνουμε την καθαριότητα του εθνικού δρόμου. Και θα γίνουν και άλλες δράσεις? Πάντοτε στην περιοχή μας θα είμαστε ενεργοί πολίτες και θα προσπαθούμε να την βελτιώσουμε με όσες δυνάμεις έχουμε και θέλουμε τη συμπαράσταση και άλλων πολιτών, ούτως ώστε η δύναμή μας να γίνει μεγαλύτερη και τα αποτελέσματα καλύτερα. Σε αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Μπαζδάνης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι μαζί μας, μας ενθαρρύνει και αισθανόμαστε την ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα.
ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Γιώργος Γεννάτος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας. Με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Νίκα. Νέα υποψηφιότητα, νέα ματιά για το Δήμο Καλαμάτας. Τους υπαλλήλους ήμουν πολύ αυστηρός. Τους έπαιρνα τηλέφωνο, με έπαιρναν τηλέφωνο, κινητά, σταθερά, email, νύχτα, μέρα, αφεντικό σωστό. Και για όλα αυτά πληρώνες. Εννοείται. Αμαρτία τέκνων μου. Δηλαδή, για παράδεισο δεν... Επαγγελματικά μιλώντας... Πληρώνεις ακριβά την επικοινωνία της επιχείρησής σου. Αμαρτία! Η WIND φέρνει το W-Business, το απόλυτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Και έχεις απεριόριστη ενδοεταιρική επικοινωνία, 1500 λεπτά προς όλους και 1,5 GB ίντερνετ στο κινητό σου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.